Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται. Καταρχάς, χαιρετίζουμε τη δημιουργία του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και μακάρι, ή ελπίζουμε τουλάχιστον, ότι θα βοηθήσει σε αυτόν το σημαντικό πρόβλημα, το οποίο δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αλλά φαίνεται ότι είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Καλό είναι όμως να αναρωτηθούμε για ποιον λόγο υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Να γίνει αντιληπτό ότι όταν έπρεπε να πάρθει μια απόφαση από τις προηγμένες χώρες και αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, αποφασίστηκε ότι θα εκμεταλλευτούν το φυσικό πλούτο, ασχέτως ότι και μετά συνεργάστηκαν με κάποια αυταρχικά καθεστώτα των χωρών από τις οποίες δημιουργούνται αυτές οι μεταναστευτικές ροές. Για να είμαστε δίκαιοι. Φτάσαμε ως σήμερα να είναι κοινά αποδεκτό ότι στην Κύπρο έχουμε σημαντικό πρόβλημα με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ένα πρόβλημα το οποίο απασχολεί τόσο τους πολίτες, αλλά και την πολιτεία. Επιτρέψτε μου όμως, Πρόεδρε, να πω ότι για όσους τουλάχιστον θέλουν να βλέπουν τα στοιχεία και να αναλύουν αριθμούς και δεδομένα, το να διαβάζεις και να αναλύσεις τα στοιχεία τούτα και να προειδοποιείς, για ποιο λόγο να προειδοποιείς, επιδιώκοντας καλύτερες διαδικασίες και χειρισμών, δεν σε κάνει ούτε λαϊκιστή, ούτε ξενοφοβικό, ούτε ρατσιστή, όπως επίσης δεν είναι αποδεκτή η όποια ρητορική μίσους, ρητορική ρατσισμού, αλλά και οι πράξεις βίας. Και ερχόμαστε κάπως έτσι στα σημερινά δεδομένα, τα οποία όντως φαίνεται να γίνεται μια σωστή προσπάθεια, η οποία φέρνει αποτέλεσμα, τουλάχιστον από τις τελευταίες ενέργειες του Υπουργείου Εσωτερικών. Για πρώτη φορά βλέπουμε να φεύγουν περισσότερα άτομα από όσα έρχονται. Για πρώτη φορά βλέπουμε να υπάρχει μια πιο άμεση εξέταση, γιατί το έχουμε πει τόσες πολλές φορές, ότι όσο καθυστερούμε με την εξέταση, τόσο διωγγώνουμε το πρόβλημα. Υπάρχουν όμως και άλλες ενέργειες οι οποίες πρέπει να γίνουν. Λυπούμε που να σας αναφέρω, αλλά έχω υποχρέωση να σας αναφέρω. Κάποτε πρέπει να ασχοληθούμε με κάποια κατεστημένα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Και αναφέρομαι στους διακινητές, αναφέρομαι σε κάποια γραφεία, είτε δικηγορικά, είτε κάποιους ατζέντιδες, οι οποίες βγάζουν λεφτά από όλη αυτή τη διαδικασία. Και επίσης αναφέρομαι σε ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες με υπέρμετρη ευαισθησία έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές αφήνουν το πρόβλημα να διωγγωθεί παρά να το περιορίσουν. Και γιατί το λέω τώρα τούτο? Επειδή ξεκάθαρο ότι φιλάνθρωποι είμαστε όλοι, και προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους πραγματικούς πρόσφυγες. Όταν καταφέρεις να φιλτράρεις ποιος είναι ο πραγματικός πρόσφυγας και εκείνος που έχει πραγματική ανάγκη, η χώρα μας έχει μακράν ιστορία υποδοχής αυτών των ατόμων, και όταν καταφέρεις να περιορίσεις και να στοχεύσεις εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη, σημαίνει ότι είσαι πολύ πιο γενναιόδωρος στο πώς θα βοηθήσεις αυτά τα άτομα. Και σημαίνει ότι περιορίζεις και την όποια αντίδραση του κόσμου, του ντόπιου που μένει σε αυτήν τη χώρα. Και κάπως έτσι καταφέρνεις να επιτελείς μέγιστον ανθρώπινων έργων. Τελειώνω, Πρόεδρε, λέγοντας ότι πραγματικά ελπίζω ότι το Υφυπουργείο θα αποτελέσει το σκοπό για τον οποίο δημιουργείται, και ότι σιγά σιγά θα φτάσουμε στο σημείο πραγματικά, όπως έχω αναφέρει, να επιτελούμε μέγιστον ανθρώπινων έργων. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο τον Σταύρο τον Παπαδούρη.